Ευτύχη μου. Πώς θα σου φαινόταν η ιδέα να ερχόσουν να μείνεις εδώ μαζί μου? Τι να κάνω? Να έρθεις να μείνουμε μαζί. Έτσι με το χαίρο πολύ κατευθείαν θα μείνουμε μαζί. Δεν ξέρω, λίγο βιαστικό δεν είναι? Εντάξει, Ευτύχη μου, δεν είμαστε και στο χαίρο πολύ. Θέλω να πω, είμαστε δύο ενήλικες, μπορούμε να το προσπαθήσουμε και να δούμε πώς θα πάει. Έστω κάτω-κάτω δεν θα παντρευτούμε κιόλας. Ναι, βέβαια, σε αυτό έχεις δίκιο. Ναι, όχι, εντάξει, ωραία ιδέα, ωραία ιδέα. Μ' αρέσει. Αλλά υπό έναν όρο, έτσι. Θα μοιραζόμαστε τα έξοδα του σπιτιού. Τέλος, σε αυτό είμαι ανένοτος. Δεν γίνεται αλλιώς, αλλιώς δεν έρχομαι. Εντάξει, μωρέ, θα τα βρούμε αυτά. Εκεί θα κολλήσουμε τώρα. Όχι, τι θα τα βρούμε. Όχι, σε αυτό είμαι αδιαπραγμάτευτος. Τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πληρώνω κι εγώ. Εγώ θα πληρώνω λογαριασμό εγώ. Ένα λογαριασμό, ρε παιδί μου, οποιοδήποτε. Θα πληρώνω το νερό. Εγώ θα πληρώνω το νερό. Αλλιώς δεν θα αισθάνομαι καλά. Με καταλαβαίνεις? Κοίταξε, θα κάνουμε. Θα σου κρατώ ένα μέρος του μισθού σου για τους λογαριασμούς. Έτσι θα αισθάνεσαι και εσύ καλύτερα. Τι λες? Τέλειο! Καταπληκτικό! Πώς δεν το είχα σκεφτεί εγώ αυτό προηγουμένως? Τέλεια! Πολύ ωραία ιδέα! Μπράβο! Είδες! Δυο μυαλά σκέφτονται καλύτερα. Ναι. Είμαστε αχτύπητο δίδυμο εμείς οι δύο. Είμαστε αχτύπητο. Είμαστε πολλά φώτα. Και τα φώτα είναι πολύ δυνατά. Και είναι πολύ τα ρημάδια. Να κλείσουμε κανένα φως έτσι. Να γίνει λίγο πιο ρομαντικά εδώ μέσα. Να είμαστε κι άλλο εδώ φως αναμένο. Κάνα κεράκι δεν έχει, να ανάψουμε κανένα κεράκι εδώ πέρα. Λίγο ρομαντισμό θέλω. Δώσε κεράκι. Τι τάξει, μόνο διακοσμητικά τα έχουμε. Το τροχαίο, Αντώνη. Τότε που σε χτύπησε το αυτοκίνητο μπροστά μου, ήταν αισθημένο. Το τροχαίο, ότι. Ποιο σε. Ναι, ο άγγελος μου το είπε. Και μην τον κοιτάς, εδώ λέγε. Ναι. Κοίτα, το ατύχημα δεν ήταν και τόσο πολύ τυχαίο. Και πώς δηλαδή ένα ατύχημα μπορεί να είναι λίγο τυχαίο? Με δουλεύεις, ρε Αντώνη! Όχι, δηλαδή ήταν μια ιδέα του Ευτύχη, αλλά είχε καλή πρόθεση. Ναι, και ποια ακριβώς ήταν αυτή η καλή πρόθεση, να πάει η ψυχή μου στην κούλουρη? Όχι, δηλαδή έπρεπε να νιώσεις κάπως ότι με χάνεις, χτύπα ξύλο, γιατί με έχεις αποκλείσει από κάθε είδους επικοινωνία. Δεν με άφηνες να σου μιλάω, δεν μου σήκωνες τα τηλέφωνα, στο σχολείο δεν μου δίνε σημασία. Και λες, βρε, δεν την εκβιάζω λίγο συναισθηματικά, Πολύ όριμο, μπράβο. Μόρπινε Λόπι, δεν φταίει ο Αντώνης. Ο εντεψίζεις, ο Ευτύχης ή καμέντο. Ο Αντώνης όμως το δέχτηκε. Ντροπή σου. Δεν σε είχα για τόσο υποκριτή. Να στήσεις ολόκληρη παράσταση. Δεν κατάλαβες εγώ. Δεν κατάλαβα, πολύ καλά κατάλαβα. Είσαι ίδιος με την Ιουλία. Προσπαθείτε να κρατήσετε τους ανθρώπους που αγαπάτε δίπλα σας με εκβιασμούς και ψέματα. Λυπάμαι και ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν θα πάρω. Πινελόπη, μην φύγεις. Πινελόπη, περίμενα να το συζητήσουμε, Πινελόπη. Μωρό, Αντώνης, χώρα με. Δεν είναι κάτεχα που θα γινόταν όλο τούτο. Δεν είναι κάτεχες. Δεν ήξερες. Δεν ρωτάγες τουλάχιστον. Δες τι μου έκανες τώρα. Αντώνη, ανήμενε, Αντώνη. Χικάπα, λες να είναι ο φωτογράφος. Εσύ δηλαδή πόσους Χικάπα γνώρισες σήμερα και να είναι και ενθουσιασμένη μαζί σου? Εσύ το είπες. Ναι, το πιο πιθανό είναι αυτό. Καλά, πολύ ευγενική κίνηση. Και ποια είναι τα καλύτερα που έρχονται δηλαδή? Ποια καλύτερα και πότε έρχονται? Έτσι, να φαγωθείτε που μου θες συγκατοίκηση, Πετράκη. Για τη συνεργασία μας εννοεί, τι άλλο? Πού να ξέρω εγώ τι άλλο. Εγώ ήμουν εκεί, εγώ έστειλα τα λουλούδια. Α, ξέρεις γιατί το έκανε. Ήθελε μάλλον να σπάσει τον πάγο για την αυριανή φωτογράφηση. Τα συνηθίζουν αυτά σε αυτούς τους κύκλους. Και πού τους ξέρεις δηλαδή αυτούς τους κύκλους? Δεν κατάλαβα. Πήγες μια μέρα και γίνεις ειδική των κύκλων. Μάρε, Πέτρο, σταμάτα, ηρέμησε. Πώς κάνεις έτσι? Έλα. Αφού εσύ ξέρεις ότι δεν με ενδιαφέρει κανένας άλλος, μόνο εσύ. Σίγουρα. Έλα, πάμε να κοιμηθούμε τώρα γιατί αύριο έχω πρωινό ξύπνημα και πρέπει να είμαι φρέσκια στη φωτογράφηση. Ναι, αλλά έτσι και προς το μισθό. Σταμάτα, μην το σκέφτεσαι. Αύριο θα είναι όλα μια χαρά. Αν δεν που θα είναι μια χαρά. Ένα βήμα και φεύγω. Αλλάζει κάτι καρδιά. Σ' ό,τι με βαίνει φωτιά. Σ' ό,τι με βαίνει φωτιά. Κάνω ένα βήμα και φεύγω. Φυσικά, η εκδήλωση θα γίνει εδώ, στο σπίτι. Χώρο έχουμε. Βέβαια, όσο θέλουμε. Δεν θέλω να τσιγκουνευτείτε, θέλω τα καλύτερα για τη γυναίκα μου. Βεβαίως θα βάλουμε σαμπάνιες. Και βιολιά. Και πυροτεχνήμα. Όχι πυροτεχνήματα, θα κάψουμε το σπίτι. Λοιπόν, καληνύχτα, θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Με ποιον θα τα πείτε αύριο? Με την κλινική. Μπερδέψανε τα ραντεβού, έχει γίνει χαμός. Αχα, με την κλινική. Ναι. Και γιατί καληνύχτες? Για τη νύχτα, είναι καλή νύχτα της είπα της κλινικής. Τι να της πω, καλημέρα. Έλα ρε Βιολέτα τώρα, γιατί το ένα και το άλλο. Συγγνώμη, μπορεί να έχεις και δίκιο. Αλήθεια, εσύ αύριο τι πρόγραμμα έχεις? Δεν ξέρω, πάντως σίγουρα κάποια στιγμή θα περάσω από την Κατερίνα. Ωραία, να περάσετε καλά.
Τι ώρα το υπολογίζεις? Μισό λεπτό να κοιτάξω την ατζέντα μου. Χριστόφορε, με δουλεύεις? Μήπως θέλεις να με διώξεις? Πας καλά, μόρφη. Γιατί να σε διώξεις? Τι υπερβολή είναι αυτή? Τότε γιατί έχεις τόση πρεμούρα με το πρόγραμμά μου? Έτσι ρώτησα, ρε παιδί μου. Πω, τι είσαι εσύ, ρε παιδί μου? Μη το ένα, μη το άλλο. Δηλαδή δεν θα μπορώ να μιλήσεις στο τέλος. Μήπως, ρε, από αυτούς είσαι που δεν μιλάνε, τέλος πάντων. Πάω να ζεστάνω το φαγητό. Τι φάει έχουμε? Πέτρο. Μην μου λες να σε χαλαρώσω λίγο για να πας αύριο στη φωτογράφηση και να πετάς, ε? Όχι, αγάπη μου, σήμερα δεν γίνεται. Ξυπνάω νωρίς και θέλω να είμαι φρέσκια, μην πάω με μαύρους κύκλους. Φρέσκια θα είσαι. Φρέσκια σαν λουλούδι. Όχι, σου λέω, μην επιμένεις. Κάτσε, παιδί μου, εγώ ήρθα σε αυτό το σπίτι για να έχουμε περισσότερο χρόνο μαζί και έχει πάει τόσο χρόνο χαμένο. Έλα να τον εκμεταλλευτούμε, έλα. Άκουσε με λίγο. Αν με αφήσει ήσυχη απόψε, σου υπόσχομαι ότι μόλις τελειώσει η φωτογράφηση θα αναπληρώσουμε όλα τα κενά. Ποιο είναι τη διάρα? Δεν ξέρω, είναι μια απόκρυψη. Και σου χωρίζει το άνθρωπο, ποιο είναι? Ναι. Γεια σας. Από το γραφείο του κύριου Κωστόπουλου τηλεφωνώ. Είμαι βοηθός του. Μάλιστα, χαίρομαι πολύ, πείτε μου. Ναι, για τη φωτογράφηση αύριο. Που ήταν στις 9, δεν θα γίνει, θα πάει 11. Έχετε κάποιο πρόβλημα? Όχι, κανένα πρόβλημα. Θα είμαι εκεί στις 11. Σας ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα. Γεια σας. Φωτογράφηση από 9 έγινε 11. Τέλεια. Τότε έχουμε περισσότερο χρόνο για να... Ναι. Έχουμε περισσότερο χρόνο για να κοιμηθώ. Καληνύχτα, αγάπη μου. Εγώ δεν εννοούσα ακριβώς αυτό, αλλά... Σβήσε το φως, με ενοχλεί. Έλα, μη στεναχωριέσαι. Η κοπέλα ξαφνιάστηκε. Είναι η πρώτη αντίδραση. Είναι λογικό. Λες, ε. Μπα. Την είδες πως έφυγε, την έχασα για πάντα. Εγώ θα συμφωνήξω με τον Γιαλαμπούκα. Ιντα ξεζιβετισμένο τον είπε. Τι μου είπε? Ξεζιβετισμένο, μωρέ. Δεν θυμάσαι που σου φώναζε? Ιντα που την εκβίασε. Απαπαπαπαπαπα. Όχι, αγγελέ μου. Θα καταλάβει ότι το έκανε για το καλό τους και θα το συγχωρήσει. Εμένα με έχεις εντύπωση με τον ευριάζω. Ναι, μια χαρά είσαι. Λες ένα δεν με καταλαβαίνετε και μετά όλα είναι εντάξει. Ναι, ορίστε, είδες και η Πινελόπη θα το καταλάβει και όλα μια χαρά. Εγώ φοβούμαι πότε θα καταλάβει η Ντάζινε, θα ζενεί ακόμα σιρότερο. Δεν έχει το ακόμα καλά του σιουτισμένο. Όχι, αγγελέ μου, θα του γιουντήσει ότι το έκανε για το καλό του και θα το συγχωρήσει. Μινά, δεν ήσουν εσύ μπροστά όταν φωνάζανε. Τέτοιο πράγμα δεν συγχωράτε, λέω. Παιδί μου, πας καλά. Έμε έκανες πρώτα τη βλακεία, εν τον τρομάζεις κιόλας. Θα τον συγχωρήσει τέλος. Θα τον συγχωρήσει πόσο, πως συγχώρεσες εσύ εμένα που ό,τι έκαμα εγώ ήταν πτέσματα μπροστά σε αυτά που έκαμε ο Αντώνης. Νομίζεις? Νομίζω, ναι, πες μας, σε παρακαλώ, ίντα σου έκαμα ξεκάθαρα να έχω το μάρτυρα σου την επάρω την τσιδαιμονία του παιδιού στο δικαστήριο. Τι λες, καλά, πας καλά, εγώ τη συγχώρησα, κύριε μου, γιατί. Γιατί, τι μας λες, θα βγεις και αυτό περιστερά. Ρε, παιδιά, ηρεμήστε. Υποτίθεται ότι εγώ έχω το πρόβλημα. Πώς σου φαίνεται αυτό? Εμένα ρωτάς. Εσύ είσαι τη δουλειά, τα ξέρεις καλύτερα εσύ. Ναι, αλλά καμιά φορά εμείς οι γυναίκες. Ναι, ξέρω. Έχετε τρεις δουλάπες και δεν ξέρετε τι να βάλετε. Κάπως έτσι. Μην ανησυχείς, κούκλα θα σε. Ό,τι και να βάλεις, θα σε κουκλάρα. Να σου πω, ρε πουλάκι μου, μήπως να πάρουμε ένα καινούριο, ε? Θέλω ένα από αυτά, ξέρεις, τα μαλακά που ξαπλώνεις και γίνεσαι ένα, έτσι, ξέρεις. Παίρνουν το σώμα σου. Όλα θα τα κάνουμε, όλα. Μπράβο. Ποιος να είναι τέτοια ώρα? Ποιο είναι? Όχι, αυτό. Άμα, μάρθα. Τι είναι? Έλα, Μάρθα μου, τι συμβαίνει? Έγινε τίποτα με τα παιδιά? Όχι, δεν έγινε τίποτα με τα παιδιά. Συγγνώμη, κοιμόσουνα, σε ξύπνησα? Όχι, ρε, τι να μας ξυπνήσει, εδώ μόλις ξαπλώσαμε. Ξαπλώσατε, ακούω, μάλιστα. Ωραία. Σε αφήνω τότε, να σας αφήσω να κοιμηθείτε. Καληνύχτα. Κάτσε ρε, μην κλείνεις. Τι με ήθελες? Είναι κάτι σημαντικό? Τι έγινε, τι συμβαίνει? Όχι, παιδί μου, δεν έγινε τίποτα. Ήθελα να συζητήσουμε έτσι 2-3 θεματάκια, τα γνωστά, ξέρεις, τα συνηθισμένα. Σε πάρω αύριο, αν έχεις χρόνο να μας διαθέσεις. Ναι, εντάξει. Παίρνω αύριο από το σπίτι να τα πούμε. Ναι. Έλα, Μαρθούλα μου. Καλά, χαμός έγινε με το πάρτι. Θρίαμβο στα social media, θρίαμβο σου λέω. Μπράβο, Χριστίνα μου, χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Να τα πούμε κάποια στιγμή, ναι, γεια σου τώρα. Δώσε μου σε παρακαλώ λίγο τον Το κλείσε. Και μην τυχόν και αρχίσει και θρέμισα το ψάρι από την ταραχή που θα τη δεις.
Να μην τρέμω, ε. Όχι, η Ζάντα Τσά θα δείξει που είσαι ενοχέ. Πρέπει να είσαι ψύχρεμο. Και πώ είμαι ψύχρεμο, κάπω έτσι. Ψύχρεμο, παιδάκι μου. Πα καλά, όχι ψυχραμένο, δεν έχει πάθει ψήξη. Φυσικά, Αντώνη μου. Αντώνη, μην τον ακού. Ο εαυτό σου πρέπει να είσαι. Ήρεμο και σοβαρό. Και πώ είναι ο εαυτό μου ήρεμο και σοβαρό. Παιδί μου, δεν καταλαβαίνω ότι τον ταράζει με αυτά που του λε. Τον τρομάζει καλά-καλά και μετά δίνει και συμβουλέ. Να σε κάψω για να σε λείψω λάδι. Αντώνη. Ή δεν ζηρεύει, μην να μην του μιλάω. Αφού με ρώτησε το κοπέλι. Το κοπέλι ρωτάει εμένα. Αφού με ξάνιξε, πάει να πει που με ρωτάει. Εμένα με ξανίγει, πω σε ξανίγω. Αμπαμπάσα τα χιόνια. Τι έγινε, ρε παιδιά, πώς πάμε εδώ πέρα, σας έλειψα. Είναι δυνατόν να μην σας λείψω. Είμαι και αναντικατάστατος ο άτιμος. Πάρτε αυτά, θέλουμε ψυγείο. Καλά, δεν τα βάψαμε και μαύρα. Ναι, εσύ όχι. Αλλά ο Αντωνάκης μου είναι χάλια, τον βλέπω. Τι συμβαίνει, αγόρι μου, γιατί έχεις κατεβάσει μαύρη πλερέζα, τι σημαίνει. Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Ήρθα εγώ εδώ τώρα. Αν και θα φύγω πάλι. Πού θα πας, καλά, ακόμα δεν ήρθες. Ναι, θα φύγω μόνιμα. Θα μείνω με τη Χριστίνα. Με θέλει. Δηλαδή, θα συγκατοικήσετε. Κάπως έτσι. Όλοι βρίσκουν το τέρι τους. Μόνο εγώ. Μη! Εσύ, ευτυχή μου, δεν είναι λίγο νωρίς, ας πούμε. Πόσο καιρό γνωρίζετε για να συγκατοικήσετε κιόλα. Δεν δειλίζουν όλοι το μυζοκούνο που μηνά μου. Μη! Εσύ σταμάτα. Άιτε, έκανε το μυζοκούνο που μην πω κι εγώ τώρα. Είσαι δύο μέρες εδώ και έχεις κι άποψη. Για πες εσύ. Τι να πω. Εντάξει, είπαμε εκεί πέρα να δοκιμάσουμε να συγκατοικήσουμε. Δεν υπογράψουμε και συμβόλαιο. Τι έχετε πάθει, ρε παιδιά, και θέλετε όλοι να συγκατοικήσετε. Κύριε Μυραδιό, το κάναμε εδώ μέσα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Όταν υπάρχει αγάπη. Μη! Τι έγινε, ρε παιδιά, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Εγώ φταίω, Ευτύση. Είκαμε μια βλατσία. Είπα ο Ψάργας. Ποιο είναι ο Ψάργας, ρε. Ο Γιάννης ο Ψάργας, κλαρινιτζής. Μινά, σταμάτα να κοροϊδεύεις τον κόσμο. Είπα ο Ψάργας, σημαίνει είπα ο ψεσαργά το βράδυ στην Πινελόπη. Δίγως να το κατέω, το λέω προς υπεράσπισή μου. Που το ατύχημα ήταν εσύ τσέ, για να την ρίξετε. Το ατύχημα, ποιο ατύχημα. Το ατύχημα. Ποιο ατύχημα, ρε! Ρε, το ατύχημα που σκηνοθέτησα εγώ! Τι μου έκανε, θα λέω το σχέδιο, αυτό το κόλπο που έτσι εγώ είναι για να ρίξει την Πινελόπη. Πήγε και τι τάπε! Προδότη, ρε! Δεν τα λένε αυτά τα πράγματα! Δεν τα λένε, ρε! Δεν το εκάτεχα, μωρέ, Ευτύση, πού να το κατέχω! Εθάρουν όμω που η Πινελόπη το εκάτεχε! Θα κλείνουμε όλο το ρήμα, κατέο! Μη! Κάτσε από εδώ, φύγε από εδώ, ρε προδότη. Αγόρι μου, μη σκάσει. Είμαι εγώ εδώ. Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Μα αφού. Είμαι εγώ εδώ, μη φοβάσαι τίποτα. Εγώ είμαι αυθεντία στα ερωτικά και στις απανασυνδέσεις. Θα σου πω εγώ άλλο ένα κόλπο και θα την ξαναφέρεις πίσω. Μην κελάς. Φύγε από εδώ, Πήγε από εδώ πια, φύγε. Και για πες, ναι. Τι θα κάνουμε, Βανέσα. Για πες, Βανέσα, τι θα κάνουμε. Θα με απαγάγουν αυτή τη φορά. Άστο, ρε Ευτύχη, άστο. Χάρη στα κόλπα σου είμαι σε αυτήν εδώ τη θέση. Ναι. Γιατί. Αφού 9.30 είναι ακόμα, 11 δεν είναι η φωτογράφηση. Μα εμένα χθες η βοηθός σας με πήρε και μου είπε... Δεν ξέρω, δεν ζήτησα το όνομά της. Τέλος πάντων, χίλια συγγνώμη, έφτασα αμέσως. Τι έγινε. Δεν ξέρω, η φωτογράφηση δεν άλλαξε η ώρα και τώρα είναι όλοι εκεί και με περιμένουν. Ξέρουμε και εδώ το βράδυ ποιος σε πήρε τηλέφωνο. Δεν ξέρω, τι να σου πω, μάλλον έγινε κάποιο λάθος, κάποιο μπέρδεμα. Τώρα πρέπει να διακτηνιστώ. Ναι, εντάξει, δεν φταίει εσύ τώρα για το μπέρδεμα που έγινε. Δεν το ήξερες. Το ξέρα, δεν το ξέρα. Τώρα πρέπει να βγάλω φτερά στα πόδια μου. Κάτσε και. Αχ! Περίμενε, κάτσε. Άσε με, ρε Πέτρο, δεν είναι χώρα για να λύσεις. Του Θωμόπουλου θα του βάλω υπερορίες γιατί άρχισε. Γεια σας, τι κάνετε. Αντώνη μου, τι κάνεις. Τι κάνει το αγοράκι μου. Καλά είναι, καλά. Πινελόπη, εσύ τι κάνεις. Καλά είμαι, υγιένο. Να σου πω. Θέλω να μιλήσουμε, ξέρεις, ιδιαιτέρως. Δεν μπορώ τώρα, Αντώνη. Δουλεύω όπως βλέπεις. Αντώνη μου, τι συμβαίνει, έγινε κάτι. Όχι, όχι, δεν... Πες τη μανούλα, αγόρι μου, τι έγινε. Τίποτα δεν έγινε, ρε μαμά. Πάω τώρα, έχω αργήσει, έχω μάθημα. Μα αφού δεν έχει χτυπήσει το κουδούνι ακόμη. Ναι, το ξέρω. Θέλω να προετοιμαστώ, θα τους βάλω διαγώνισμα. Πάω. Εδώ, αγαπητέ μου, θέλει κατά μέτωπον επίθεση. Ήτάζει αυτοκτονία. Όχι, βρε, τι αυτοκτονία. Είναι ένας νεαρός γκέι εδώ πέρα που φοβάται να μιλήσει στους γονείς του και με ρωτάει τι πρέπει να κάνει. Παεγρήκα είτε να κάνει. Θέλει και ερώτημα, ε. Αυτό λέω κι εγώ. Να σταματήσει να κρύβεται από τους γονείς του, να πάψει να βασανίζεται, να χαλάει τη ζωή του και αν οι γονείς τον αγαπάνε, θα τον δεχτούν όπως και να έχει. Κάτσε να δω πώς θα το χάσει. Η Παναγία μου! Ή να του πει να κάνει, λέει. Πώς κάνεις έτσι, μωρέ. Να τους μιλήσει, είπα. Άτσε να δω πώς θα αρχίσει. Όχι, Ευτύχη, όχι. Γιατί, μωρέ, τι έπαθες, τι έχεις πάθει. Κουζουλάτσες, μωρέ.
να μην του λέει πράγμα. Ευτύχη! Δεν είναι εύκολα τούτανα τα πράγματα. Δεν είναι συζητήσει που μπορούν να τι κάνουν όλοι. Απαπαπαπαπαπα. Εγώ διαφωνώ. Κάλιο είναι οι γονεί του να μην κατέουν πράγμα. Τι λε, μωρέ, και να κρύβεται μια ζωή και οι γονεί του να αντιρρεύονται γάμου, εγγόνια και τέτοια. Όχι, όχι, διαφωνώ. Αυτό είναι το χειρότερο. Όχι, ευτύχη μου. Χειρότερο είναι να του λέει την αλήθεια. Και να καταστρέφει τσατσέ την δικιά του τη ζωή και τα δικά του τα όνειρα. Απαπαπαπα. Να του πει. Να του πει που μια κοπελιά, αλλά που δεν είναι ακόμα έτοιμο για γάμο. Τούτο να του πει να τον αφήσουν στην ησυχία του. Τι λε, μωρέ, τι είναι αυτά που λε. Εγώ δεν δίνω τέτοιε συμβουλέ. Τυχαία νομίζει έχω γίνει το πρώτο όνομα. Εγώ λέω πάντα στον καθένα να δείχνει την αλήθεια του. Ευτύχη, άσε με να κατέω εγώ καλύτερα που έχω το ζήσει πάνω στο κορμί μου. Δεν είναι εύκολα τούτα τα ζητήματα. Μπράβο, τώρα έρχεσαι στα λόγια μου. Ρε Άγγελε, δεν είναι καλύτερο τώρα που μίλησες εσύ στους γονείς σου? Είναι, ευτύχη μου. Είναι, ζάντα η δική μου, οι γονείς ευτύχη είναι ανοιχτόμυαλοι και πήρανε το καλά. Κατέστω που υπάρχουν άνθρωποι ακόμα και σήμερα που διώχνουν τα κοπέλια τους από το σπιτικό για τούτο να το λόγο. Μην επιμένεις, δεν γίνεται. Εγώ δεν πρόκειται να προδώσω τις αρχές του μπλοκ. Μάλιστα. Οκ. Okay. Μόρση, εσύ δεν θα άσαγνες τα μπαγκάζια σου. Επέρασε η ώρα. Αμάν, αμάν, το ξέχασα τελείως. Πω, πω, θα αργήσω. Θα έρθει και η Μάρθα. Σύρε. Αγλάκα, Παναγία μου, γιατί θα έρθει η Μάρθα και αρχίζει να φωνάζει. Άντε, σύρε, εσύ πάνω, σύρε. Αγαπητέ φίλε. Μπα, πολλά φτιασίδια βλέπω. Καλή, τι ωραίο κραγιόν αυτό. Τι φτιασίδια, καλέ. Ένα καινούριο κραγιόν πήρα και το δοκιμάζω. Μεγιά. Από πού το πήρες, Μάρθα μου, γιατί δεν είδα κανένα πλανόδιο να περνάει από εδώ? Το πήρα πριν έρθω στη δουλειά. Λοιπόν, έλα στα αυτό τώρα, Μάρθα μου. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για ποιον φτιάχνεσαι, πού θα πας? Πού να πάω, καλέ, πουθενά δεν θα πάω. Μάρθα. Τέλος πάντων, θα πάω από το σπίτι σας να μιλήσω στην Ευτύχη. Α, ναι. Το κραγιόν είναι εξαιτήλιο. Ναι. Δεν βγαίνει δηλαδή εύκολα. Όχι, δεν βγαίνει. Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε με τώρα. Εγώ πρέπει κάτι να σου πω. Για να μην μου πεις ότι το ήξερα και δεν το είπα. Βέβαια, θα μου πεις τώρα πώς θα σου το πω. Δεν έχει σημασία, εγώ θα σου το πω. Μινά, την κολοκυθιά θα παίξουμε. Πες μου, γιατί πρέπει να φύγω κιόλας. Ναι. Ο Ευτύχης θα μετακομίσει τη Χριστίνα. Τι εννοείς θα μετακομίσει? Πώς εσένες έχει το μετακομίζω. Θα πάει να μείνει μαζί της. Τον σπίτωσε δηλαδή. Τελικά είναι επίσημο. Έλα, βρε Μάρθα, τον σπίτωσε. Πάει να μείνει για λίγες μέρες μαζί της. Τι πάει να πει, θα μείνει για λίγες μέρες μαζί της? Δηλαδή πόσο καιρό την ξέρει? Καιρό, μέρες την ξέρει. Την ξέρει μέρες, θα πάει να μείνει μαζί της? Δηλαδή τόσο πολύ του έχει πάρει τα μυαλά? Δεν πάω πουθενά. Δεν πάω πουθενά, τίποτα. Θα γίνω ρεζίλια. Α, το διάλο για κλαϊκόν. Α, το διάλο. Μην ξεσπάσει, Χριστιανή μου, στο κραγιόν. Όχι, άκου εμένα, θα ακούσει εδώ. Θα πα, τέλο. Ή τώρα ή ποτέ, πριν μετακομίσει. Λε. Εντάξει, έπρεπε να του άκουγε. Ευχαριστώ. Φοβερή ιδέα είχαμε την Ανθοδέσμη. Θα του κάνω εγώ να σφαχτούνε. Αμάν, μωρέ Κατερίνα. Φτάνει δηλαδή. Δεν θέλω να ακούω άλλα. Δεν θέλω δηλαδή. Αρκετές ενοχές έχω με όλο αυτό. Έλα, μωρέ, που έχεις ενοχές. Σιγά, μωρέ. Με τις ευαισθησίες σου, λοιπόν, ακού. Όχι, Κατερίνα μου, δεν θέλω να ακούς. Το θέλω να αλλάξουμε θέμα. Τώρα θα σου μιλήσω για τα δικά μου. Θα σου μιλήσω για τον Χριστόφορο. Τι έκανε πάλι? Με ποια τραβιέται? Νοσοκόμα, ασθενή, στριπιτζού, μοντέλο. Όλα τα έχει δοκιμάσει. Δεν του μείνε και τίποτα. Όχι, όχι, παιδί μου. Το ακριβώς αντίθετο τώρα. Έχει κατσικωθεί στο σπίτι και όλη την ώρα μπυρι στο τηλέφωνο και με ρωτάει για το πρόγραμμά μου. Πότε θα λείψω, πότε θα. Σαν να θέλει να με διώξει. Έλα, μωρέ, σαν αδέλ. Και τι θέλει, μυαλό? Παιδί μου, θέλει να σε διώξει για να τη φέρνει σπίτι. Όχι, αυτό αποκλείεται. Αποκλείεται. Να σου θυμίσω την καθαρίστρια. Δεν χρειάζεται να μου τη θυμίσει, τη θυμάμαι και μόνη μου. Απλά δεν νομίζω ότι θα το ξανατολμήσει. Ναι, ό, καθόλου. Καλά, κοιμήσω εσύ τον ύπνο του δικαίου και η τύχη σου δουλεύει. Αν κάποια στιγμή όμω. Ξυπνήσει και δει ότι δεν χωρά να περάσει από την πόρτα, μην έτσι εδώ να μου κλαφτεί. Έρχεται όπου να είναι και η επέτειό μα. Έτσι μου περίεργο να δω, θα το θυμηθεί. Να, εγώ είμαι σίγουρη. Θα το θυμηθεί, λες. Ότι δεν θα το θυμηθεί. Θέλω η Βιολέτα να μείνει ενθουσιασμένη. Ναι! Ωραία, θα σε περιμένω. Θα σε περιμένω να το οργανώσουμε. Μη σε νοιάζει. Θα τη διώξω από το σπίτι. Θα είμαστε οι δυο μας. Θα έχουμε όλο το χρόνο δικό μας. Ναι. Σε παίρνω το βράδυ για να το φιξάρουμε. Καλό μεσημέρι, Μελίνα. Τι έγινε? Άρχισε πάλι τα νυχτερινά ραντεβού με τις ασθενείς σου? Όχι, ρε. Πάνε αυτά. Κομμένα. Απλά κομμένα είναι η Μελίνα. Η Μελίνα είναι επαγγελματική σχέση. Α, επαγγελματικό είναι το θέμα. Έτσι το λέμε τώρα. Μα δεν με αφήνεις να τελειώσω. Αποφάσισα να ακολουθήσω τη συμβουλή σου. Θα οργανώσω μια βραδιά έκπληξη για τη Βιολέτα. Μουσική, χορός, μενού, στολισμός. Η Μελίνα οργανώνει event. Θα το οργανώσει αυτή. Και δεν της την πες δηλαδή. Γιατί να της την πες της γυναίκας? Δεν την ξέρω καν. Από το τηλέφωνο μιλάμε. Εσύ γιατί έχεις τέτοια γρούσους, γιατί σου συμβαίνει? Δεν ξέρω.
Βαριέμαι. Εδώ και δύο μέρες τρέχει η Δανάη με αυτή τη φωτογράφηση και η Γινέβρα. Άστα. Τις ξέρω εγώ, έρχονται εδώ πέρα να φτιάξουν το ένα, να φτιάξουν το άλλο. Είναι περίεργη φάση αυτές του modeling. Ναι, τώρα άρχισα να το καταλαβαίνω κι εγώ. Τσαντίστηκα που τη έστειλε λουλούδια φωτογράφος και το. Τι τη έστειλε φωτογράφος? Λουλούδια τη έστειλε, λουλούδια για. Για την αρχή της συνεργασίας τους, κάτι τέτοιο. Κακά μαντάτα καψερέ. Ύποπτο. Έτσι είπα και εγώ στην αρχή. Αλλά μάλλον τα συνηθίζουν αυτά σε αυτούς τους κύκλους. Κι άλλα συνηθίζουν σε αυτούς τους κύκλους, δεν θέλω να σε ταράξω. Όχι ρε, όχι ρε, για να την καλοπιάσει τη στάστηλε. Ρε, άλλο θέλει να τις πιάσει, αλλά το πάει λαού λαού. Άκουμε που σου λέω. Έλα, μαζέψου. Να σου θυμίσω ότι με τη Δανάη είμαστε μαζί. Θα κολλώσει ο φωτογράφος, γιατί είναι μαζί σου η Δανάη. Έλα ρε, μην με αγχώνεις τώρα, σταμάτα. Ούτως ή άλλως για να γίνει αυτό πρέπει να θέλει και η Δανάη. Αλλιώς δεν γίνεται. Θα θέλει, θα την κάνει αυτός θα θέλει. Η Δανάη θα γλυκαθεί με τις φωτογραφίσεις, με την επιτυχία. Ά, έλα ρε, βαλτώσε. Θες να μου κάνεις τα νεύρα κρόσια τώρα, σταμάτα. Ούτως ή άλλως η Δανάη δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Δεν μπορεί να την πάρουν εύκολα, είναι έξυπνη. Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Το λέω για σένα, ρε. Για το καλό σου. Να προσέχεις. Τα προσέχω, ηρέμησες τώρα. Κάπως καλύτερα. Σαν τον Αϊτό φτερούγαγα στη στράτα. Τώρα! Με καμαρώνει η γειτονιά στο παραθύριο. Με χαμηλά τα μαύρα μου τα μα. Καλώς μου Μάρθα. Στο μορφάδε σου, ε! Γεια σου, Αγγελέο, Ευτύχη. Πάνω! Ευτύχη! Ευτύχη η Μάρθα. Ω, Μάρθα μου! Καλώς είναι, καλώς! Καλώς η Μάρθα. Ω, Μάρθα! Τι να σου πιάσει εδώ! Τι όμορφιες είναι αυτές, τι όμορφιες. Σταμάτα βρε, κατευθείαν με το μαγαζί ήρθα. Ποιο μαγαζί, είσαι κούκλα. Πού Μάρθα μου. Πέρναγε, πέρνα, κάτσε. Να κάτσω. Ναι, ναι, καθίστε σε πάει να τα πείτε, εγώ ψιώνω στην κουζίνα. Σαν να μην είμαι εδώ να κάνετε, ναι. Απαπα. Λοιπόν. Λοιπόν. Λοιπόν, κάτι με ήθελες, κάτι ήθελες να μου πεις. Α, ναι, ναι, κάτι ήθελα να σου πω, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Το ξέχασα τώρα, θα το θυμηθώ όμως. Δεν μου λες. Οι βαλίτσες, πας ταξίδι? Α, όχι, οι βαλίτσες, όχι, όχι ταξίδι. Ξέρεις, θα πάω να μείνω με τη Χριστίνα. Α, με τη Χριστίνα. Ναι, ναι, ξέρεις, είπαμε να δοκιμάσουμε να συγκατοικήσουμε. Μπράβο, 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 πολύ χαίρομαι. Ξέρεις, Μάρθα, Μαρθούλα μου, θα ήθελα να σου πω κι εγώ κάτι. Αλήθεια, ναι. Τι θες να μου πεις? Θα ήθελα να με βοηθήσεις λίγο με τα παιδιά. Τώρα που θα πάω να μείνω με τη Χριστίνα, ναι, θα ήθελα να τους μιλήσεις λίγο έτσι, να το πάμε με το μαλακό. Κυρίως στη Μυρσίνη, που μου έχει και αδυναμία μεγάλη. Αυτό ήθελες να μου πεις? Ναι, ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Εσύ ξέρεις από αυτά τώρα, ξέρεις. Ναι, ξέρω, ξέρω, ότι ξέρω, ξέρω, αλλά μήπως είναι λίγο νωρίς για τέτοιες δηλώσεις, Ευτύχη μου. Θέλω να πω ότι η Χριστίνα. Δεν την ξέρεις και πάρα πολύ καιρό. Μη σοκάρουμε τα παιδιά χωρίς λόγο. Ξέρεις, μπορεί να τη γνωρίζω λίγο καιρό τη Χριστίνα, αλλά εγώ αισθάνομαι σαν να την ξέρω χρόνια. Ξέρεις, εγώ είμαι άσος στη γυναικεία ψυχολογία. Ναι, όταν είμαι κοντά της, αισθάνομαι μία ηρεμία. Μαζί της έχω μία επικοινωνία. Έχω μία. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Καταλάβαμε, καταλάβαμε. Είσαι πολύ καλά με τη Χριστίνα, εντάξει. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Άλλωστε, μην ξεχνάς, είχα βοηθήσει κι εγώ με τον Γρηγόρη, έτσι. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Όχι, Ευτύχη μου, όχι. Εσύ με βοήθησες για τα φράγκα, όχι για μένα. Ναι, μη με προσβάλλεις τώρα. Ναι, από αυτούς είσαι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν ήρθα τώρα για να τσακωθούμε. Ναι, γιατί ήρθες, το θυμήθηκες? Ευτυχή. Θέλω να σου πω ότι έχω ένα πρόβλημα. Πρόβλημα τι έχεις, γιατί τι σου είπε, τι έχεις? Όχι, όχι, μην ανησυχείς, δεν είναι κάτι σοβαρό. Α, με τη μέση σου, κατάλαβα. Σε βάζω μηνά, έχεις στο μαγαζί και κουβαλάς πράγματα. Στο είπα, αυτές είναι αντρικές δουλειές, να μην τα κάνεις αυτά. Όχι, ήσυχα, ήσυχα, δεν είναι η μέση μου. Άλλο πόνο έχω. Άλλο. Ναι, ναι. Στο πόδι, φλεβή. Συνεχώς όρθια, πέρα, δόθε, σε έχουν τρελάνει. Μην ανησυχείς, θα το φτιάξουμε. Έχω ένα γνωστό που έχει μια γνωστή και θα σε πάω. Ηρέμησε και πάλι, αγάπη μου. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Δεν είναι ούτε φλεβίτης. Έχω ένα πόνο εγώ, δεν είναι φλεβίτης. Πονάω εγώ κάπου. Πού, εδώ. Μέσα εδώ στο μάχη, Γαστρίτιδα, έλκος, έχεις άγχος, έχεις άγχος. Πολύ δεν άγχος. Έχω άγχος, άλλος πόνος είναι, λίγο πιο πάνω. Σηκώτη. Πιο πάνω. Σπλήνα. Πιο πάνω και αριστερά πήγαινε, πάνω και αριστερά πήγαινε. Νεφρό. Πάγκρεας. Τώρα μάθημα ανατομίας θα κάνουμε. Αφού δεν μου λες τι έχεις. Μήπως έφαγες τίποτα και σε πείραξε. Ας το Ευτύχη μου, τίποτα δεν έχω. Θα μου περάσει. Πάω να φύγω. Πάντως καλού κακού θα πιεις μαύρο τσάι και θα φας φρυγανίτσα. Ναι. Α, να σου πω εδώ και λαπά. Βράσε να φας λαπά. Λαπά, λαπά. Λαπά δεν θέλω να φάω. Τον έχω μπροστά μου. Άντε, θα τα πούμε άλλη στιγμή. Μωρευτήσει, μωρευτήσει. Τόσο πια λίγο σου κόφτει. Την καρδιά της εννοούσε η γυναίκα. Την καρδιά της! Αμάν! Ναι, εδώ που το κατάλαβες, αμάν! Τότε πρέπει να πιει κόκκινο κρασί και να περπατάει συνεχώς, να περπατάει και να κάνει αεροβική γυμναστική.
Αύριο, αύριο θα σου το πω. Μην ξεχάσω, πρέπει να σου το πω. Ναι, οπωσδήποτε. Να μην αλυσμονίστε. Να τσιτοποιείς. Θες να πάμε σε κανένα μπαράκι έτσι να πιούμε ένα ποτό, ε? Όχι, αγάπη μου, δεν έχω κουράγιο, είμαι πτώμα. Ωραία, τότε θες να πάμε σε κανένα ταβερνάκι έτσι να κάτσουμε ήσυχα ήσυχα και μετά να πάμε σε ένα μπαράκι. Ναι, και μετά, άμα έχουμε όρεξη, πάμε και σε after. Τι δεν καταλαβαίνεις, ρε Πέτρο, είμαι πτώμα. Κάτσε, ρε παιδί μου, δεν θα περάσουμε εμείς ένα βράδυ σαν ζευγαράκι. Εντάξει, έχεις δίκιο. Σου υπόσχομαι αύριο που θα είμαι ξεκούραστη, θα κάνουμε ό,τι θέλεις. Ναι, και χθες αυτό μου είπες. Κάθε βράδυ το και πράγμα μου λες. Αμάρε, Πέτρο, λίγη υπομονή σου ζητάω. Πάω να κάνω μπάνιο να χαλαρώσω. Πάλι είσαι εδώ. Αυτά είναι για την κυρία Δανάη Οικονόμου. Σίγουρος είσαι? Έτσι λέει εδώ. Δανάη! Δανάη! Τι έγινε? Πάλι? Ο κρυφός θαυμαστής σου. Φαίνεται ότι θέλει να συνεχίσετε τη συνεργασία. Δεν βλέπω την ώρα να σε ξαναδώ. Χικάπα. Α, είναι και ανυπόμονος ο άνθρωπος, φαίνεται, πήγε τόσο καλά η συνεργασία που θέλει να τη συνεχίσετε. Την επόμενη φορά τι θα σου στείλει δηλαδή? Δαχτυλίδι τι θα σου στείλει? Να είμαι κι εγώ! Δεν μου λες τι πήγες και έκανες εσύ? Τι έλεγε? Έφερα τα πράγματά μου. Έτσι δεν είπαμε? Μη με τρελάνεις τώρα. Άλλα θα λέμε το πρωί, άλλα το βράδυ. Ευτυχή, δεν εννοώ αυτό και μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μιλάω για τον αναγνώστη της στήλης σου. Αυτόν που ήθελε να πει στους γονείς του ότι είναι γκέι. Α, ναι, ναι, βέβαια, το ναι, κατάλαβα, ναι. Πω, τρομερή περίπτωση. Με συγκίνησε πάρα πολύ, ναι. Και καλά που μου το θύμισες να του απαντήσω, γιατί δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβες? Όχι, δεν πρόλαβα γιατί έφτιαχνα τις βαλίσες μου, κατάλαβες. Αλλά θα το απαντήσω απόψε. Ποια απόψε? Τώρα, αμέσως θα το απαντήσω. Ευτυχή με δουλεύεις? Όχι, δεν σε δουλεύω. Και τι ύφος είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Σου είπα, θα το απαντήσω τώρα. Ευτυχή με κοροϊδεύεις? Πώς σου ήρθε να του πεις να παρουσιάσει μια ψεύτικη νύφη? Αυτές είναι οι αρχές του μπλοκ μας. Παροτρύνουμε εμείς τους αναγνώστες μας να λένε ψέματα και να κρύβονται. Εγώ δεν παρότρινα ποτέ κανένα να κρύβεται. Κατάλαβες? Ίσα-ίσα. Το αντίθετο. Εγώ πιστεύω δεν ότι... Δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύεις εσύ. Εδώ έστειλε γράμμα διαμαρτυρίας. Απειλεί ότι θα μας κάνει ρεζίλιο όλους. Δεν καταλαβαίνω. Πώς έγινε αυτό? Εγώ αφού... Α, τον άτιμο. Τον άτιμο. Ναι, τίποτα. Εγώ φταίω που σκέφτομαι όλη μέρα σαν να κατάλαβες. Μου έχεις πάρει το μυαλό. Αυτό είναι και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Και μάλλον το απάντησα και δεν το θυμάμαι. Αυτό έγινε. Η κακιά η ώρα. Τι να σου πω. Με έχεις τρελάνει και εσύ, μου έχεις πάρει τα μυαλά. Καλά. Άσε τις δικαιολογίες, άλλο οι έρωτες και άλλο τα επαγγελματικά. Αυτό το μπλοκ μας πληρώνει. Από αυτό το μπλοκ εξαρτώμαστε. Και εσύ και εγώ. Έτσι, ναι. Αλλά εντάξει, και εσύ είσαι πολύ γοητευτική. Τι να κάνω, μου έχεις πάρει τα μυαλά. Να είσαι τότε πιο προσεκτικός αν δεν θέλεις να με χάσεις. Άρε, Άγγελε, δεν θα σε πιάσω στα χέρια μου. Τι είναι αυτό που μου κάνεις, δεν θα σε πιάσω. Θα δεις τι θα πάθεις. Έλα, βρε, αγάπη μου, μην είσαι θυμωμένος. Σου υπόσχομαι ότι θα μιλήσω αύριο στο χάρι να το ξεκαθαρίσω, ε! Τι να ξεκαθαρίσεις, δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Έχεις δώσει κάποιο δικαίωμα και θες να το ξεκαθαρίσεις κιόλας? Όχι, βέβαια. Εγώ δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα. Κι αν να με προσβάλλεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μήπως παιδί μου στην έπεσε αυτός και εσύ χωρίς να καταλάβεις. Α, με λες και χαζί από πάνω. Ίσα-ίσα, ο άνθρωπος ήταν πάρα πολύ ψυχρός. Μη σου πω και εκνευρισμένος επειδή άργησα. Αποκλείεται να είναι αυτός. Και ποιος μπορεί να είναι δηλαδή? Τι να σου πω, ρε Πέτρο, δεν ξέρω. Η κάρτα εχθές έλεγε ξεκάθαρα ενθουσιασμένος. Τέρμα. Ο φωτογράφος δεν υπάρχει άλλη λέξη. Βρε, Κατερίνα, ποιον παίρνεις τόση ώρα? Α, ναι. Έχω ένα πρόβλημα με το ίντερνετ και με έχουν στην αναμονή. Και καλά, βρε, κοριτσάκι μου, τώρα βρήκες να τους πάρεις. Είναι και η Ιουλία εδώ, δεν κάνει. Ναι, όχι, εντάξει, δεν μπορώ να το κλείσω τώρα, μπαμπά, γιατί θα χάσω τη σειρά μου και μετά αύριο ξανά μανά από την αρχή. Τι να κάνουμε και φυλακισμένο εδώ μέσα. Να μην έχω ίντερνετ, θα τρελαθώ. Τι να σου πω, ό,τι νομίζεις. Ιουλία μου, έλα στην παρέα μας, μου πιάσει καμιά πούντα εκεί. Πω, πως σήμερα είσαι, πώς να το πω, ανανεωμένη να το πω, σηκάτη να το πω. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα μου. Και εσύ σήμερα, λάμπεις. Κι εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που μας κάλεσε σήμερα για φαγητό. Ναι. Η χαρά είναι όλη δική μου που θα έχω και παρέα, να γνωρίσω και καλύτερα την Ιουλία. Μήπως να κλείσεις το τηλέφωνο για να μπορέσεις να τη γνωρίσεις καλύτερα? Βέβαια, εγώ το είπα. Μήπως δεν έπρεπε. Είναι δύσκολο να μαγειρεύεις την κατάστασή σου. Νοικοκυρά είμαι και ξέρω. Α, παπά, καλέ. Πάλι πίτσες θα παραγγείλουν οι ανεπρόκοποι. Πίτσα θα φάμε. Κατερίνα μου, πίτσα θα φάμε. Έλα,
Έλα, παιδάκι μου, πού είσαι τόσες ώρες? Σπίτι, γιατί με ψαχνές. Παιδί μου, δεν σου πάρε με πάρει τηλέφωνο να μου πει τι έγινε, με έχει πάει περιέργεια. Τίποτα δεν έγινε, θες να γίνει. Παιδάκι μου, του μίλησες. Έλα, ρε Μάρθα, γιατί πρέπει να στα βγάζουμε το τσιγκέλι. Και σταμάτα να τρως πατατάκια μέσα στα αυτή μου κράτησα κρούτσα. Τίποτα δεν έγινε, σου λέω, Χριστιανέ μου. Του έδωσα την ευχή μου για βίωνα δόσπαρτον. Δηλαδή δεν του μίλησες? Όχι, μου μίλησε αυτός. Και τι σου είπε? Μου ζήτησε να μιλήσω στα παιδιά για τη συγκατοίκησή του με τη Χριστίνα. Σοβαρά μιλάς? Σοβαρότατα. Θέλει να το διευκολύνω τον κύριο, κατάλαβες? Γιατί ανησυχεί πως θα το πάρουν τα παιδιά. Μην τυχόν και το κάνεις αυτό. Αφού τι είπα, θα το κάνω, το υποσχέθηκα. Όχι, όχι, Μάρθα μου, να αφήσεις τις υποσχέσεις και να πάω να τον βρεις. Δεν πάω πουθενά. Αρκετή ψυχρολουσία έφαγα. Σε λίγο θα πάθω πνευμονία. Όχι, όχι, αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά. Θα πας να του πεις ξεκάθαρα ότι τον θέλεις πίσω. Τι που ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Άσε με ρε Μινά, σου λέω. Τελείωσε. Το έχασε το παιχνίδι. Μετακόμισε. Εγώ θα κάτσω εδώ, θα πιω το τσαγάκι μου, θα φάω το λαπά μου. Ρε Μάρθα, είσαι άρρωστη και τρως πατατάκια. Όχι, δεν είμαι άρρωστη. Αυτός νομίζω ότι είμαι άρρωστη. Γιατί? Ωρε Μινά, πού να σου εξηγώ τώρα. Δεν καταλαβαίνω. Εν πάση περιπτώσει, εμένα θα ακούσεις. Άσε την κλάψα και τα πατατάκια και πήγαινε να τον βρεις. Δεν πάω πουθενά. Τελείωσε, άργησα. Τι να κάνουμε τώρα. Ότι άργησες, άργησες. Αλλά, Μάρθα μου, προλαβαίνεις ακόμα, αν βιαστείς. Γιατί αυτοί με τη φόρα που έχουν πάρει, σήμερα συγκατοίκησαν, σε ένα χρόνο θα κάνουν παιδί μαζί. Τι? Παναγία μου, λες να κάνουν και παιδί? Αυτό μας έλειπε. Κοριτσάκι μου, τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι? Εγώ υπέροχα, καταπληκτικά. Τέλεια. Πες μου, πώς πέρασε τη μέρα σου? Α, καταπληκτικά. Μη σου πω και συναρπαστικά. Πήγα σούπερ μάρκετ, πήγα στο κομμωτήριο, πέρασα από την Κατερίνα. Δηλαδή φοβάμαι ότι δεν θα την αντέξω τόση περιπέτεια. Μπράβο, μπράβο. Μουα. Μπράβο που δεν θα αντέξω την περιπέτεια. Όχι βρε. Μπράβο που κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Α, δουλευόμαστε κιόλας. Αύριο τι θα κάνεις? Αύριο. Κάτσε να κοιτάξω λίγο την ατζέντα μου, γιατί έχω και δύσκολο πρόγραμμα. Αχ, μωρέ Χριστόφορε, τι θα κάνω? Μήπως να σου φτιάξω ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα, να μην κάθεις να ρωτάς κάθε μέρα? Τι θα κάνω, μωρέ Χριστόφορε, τα ίδια θα κάνω. Γιατί αρπάζεσαι, αγάπη μου? Εγώ έλεγα να, επειδή έχω κενό αύριο το πρωί, μήπως συναντιόμαστε. Α, να πιούμε κανέναν καφέ, να πηγαίναμε για ψώνια μαζί. Αχ, συγγνώμη, συγγνώμη, δεν ξέρω τι με έπιασε. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά εγώ δεν μπορώ, γιατί έχω να πάω από την Κατερίνα αύριο. Ξέρεις τώρα με το πόδι της. Πάλι στην Κατερίνα. Τι ώρα λες να πας? Γιατί θέλεις να με πας εσύ να μην κουράζουν? Τι σε νοιάζει αν τι ώρα θα πάω εγώ? Άντε πάλι. Συγγνώμη. Ο Πέτρος είναι. Παρακαλώ. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Και λέει στον Πέτρο παρακαλώ. Αχ, μωρέ Χριστόφορε, δεν μας τα λες καλά. Δεν μας τα λες καθόλου καλά. Α, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραίο το φαγητό. Ναι, πράγματι. Όλα ήταν πολύ νόστιμα. Εγώ την έχω τσεκάρει τη γυναίκα. Δεν αφήνω όποιον και όποια στην κουζίνα μου. Έτσι είναι. Η κουζίνα είναι το βασίλειο της νοικοκυράς. Τι κάνεις εκεί, Ιουλία μου? Είναι δυνατόν καλεσμένη να μαζεύει? Καλέ, δεν είναι κόπο. Όχι, 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 Ιουλία μου. Έχει δίκιο η Κατερίνα. Είναι δυνατόν η καλεσμένη να μαζεύει το τραπέζι? Άστα, θα τα πάω εγώ. Θα τα πάω εγώ. Μα είναι σωστό να είμαστε δύο γυναίκες και να μαζεύει το τραπέζι ο Αλέκος? Έτσι είναι ο μπαμπάς, του αρέσει αυτό. Του αρέσει, τα κάνει αυτά. Είναι νοικοκύρης. Ναι, του αρέσει τάξη. Καθαριότητα. Σπάνιο πράγμα αυτό για έναν άντρα. Σπάνιο, σπάνιο, σπάνιο. Αχ, αλίμονο σε εμάς. Πονάς. Πονάω. Δεν ήθελα να πω κάτι τώρα μπροστά στον Αλέκο, μη στεναχωρηθεί, αλλά. Είναι μεγάλος ο καημός. Μάνα είσαι κι εσύ, καταλαβαίνεις. Και εμένα ο Αντωνάκης. Όχι, όχι, όχι. Τώρα μιλάμε για τα δικά μου τα παιδιά και το πόσο πολύ τους λείπει ο πατέρας τους. Υποφέρουν. Έχουν μαραζώσει, ναι. Έχουν ντρέψει τα πουλάκια μου. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει. Σήμερα τα παρατηρούσα στο σχολείο και είδα ότι είναι κάπως μελαγχολικά. Θλιμμένα, θα έλεγα καλύτερα. Θλιμμένα, θλιμμένα. Στα πάγω. Τι να πω. Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να μιλήσει στον Πέτρο. Ναι, ναι, ναι. Στα λόγια μου έρχεσαι. Κάποιος πρέπει να του πει κάτι, να του πει. Εν πάση περιπτώσει, να τον πείσει να πάρει αυτά τα παιδιά έτσι 2-3 μέρες στο σπίτι του έτσι. Θα ήθελες να μιλήσω εγώ στον Πέτρο, σαν εκπαιδευτικός? Νομίζω ότι δεν υπάρχει καταλληλότερη από σένα. Αφού συμφωνείς, τότε να τον καλέσω αύριο να το πω. Πρόταση.
Τι πρόταση δηλαδή, πρόταση γάμου. Ναι, όχι ακριβώς, όχι για άμεσα. Αλλά κάπως έτσι να επισημοποιήσουμε τη σχέση μας. Αραβωνιάσματα πάει να πει, ε. Πασέ. Μην πετάγεσαι, παιδάκι, μα και το πασέ. Τον κροκόδιλο το σίβι τον βρήκατε ή ακόμα. Εδώ εμένα. Αραβωνιάσματα δηλαδή, ε. Πες το και έτσι. Παιδάκι μου, το έχεις σκεφτεί καλά. Ναι, το σκέφτηκα. Η Πινελόπη έχει δίκιο. Για άλλη μια φορά απογοητεύτηκε που δεν αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Πάντα βάζω τους άλλους να μπαίνουν μπροστά και να με εξελασπώνουν. Όμως τώρα νιώθω έτοιμος. Είμαι έτοιμος να αναλάβω τις ευθύνες μου και να διεκδικήσω αυτό που θέλω. Παιδάκι μου, αυτό δεν σου λέω κι εγώ τόσο καιρό. Αλλά μ' ακούς, δεν μ' ακούς. Αφού συγκινησιάρικα είπες, τα έτσι ακριβώς θα πας να της τα πεις. Εδώ, εγώ ρε να μην πεις τίποτα. Μινά, εκουζουλάθηκες. Εδώ δεν είπες που του τα έλεγες κι εσύ. Του τα έλεγα, παιδάκι μου, γενικώς, όχι για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Με την Πινελόπη δεν μιλάνε ακόμα. Δηλαδή, αν η Πινελόπη ξαφνιαστεί από την ξεκούδουνη πρόταση και σου πει όχι, αυτόν εδώ με το βλέπω καμισάκι όπως το βλέπεις. Ποιος θα το μαζεύει με τα κουταλάκια, εγώ. Γιάντα να του πει όχι. Γιάντα, γιάντα τον θέλει γιάντρα. Γιάντα δεν τον θέλει γιάντρα, μηνά δυο μέτρα παλικάρι, μηνά την ελέγχη. Σε φωτιστέ, είμαι κι εγώ εδώ. Σωστά. Θέλω να πάω να της πάρω δαχτυλίδι. Αντώνη μου. Θέλω να θυμίσω ότι εγώ διαφωνώ με αυτό. Δεν έχετε λύσει ακόμα την παρεξήγηση. Μην έρθεις μετά να κλαις τον νόμο μου. Αντώνη, μην τον εγρικάς του τον έκαλα. Μου το λέγανε εμένα που χρειάζεται κουζουλογιατρό και δεν άκουγα κανέναν, ναι. Χρειάζομαι εγώ κουζουλογιατρό. Φυσικά και θέλεις, Μινά, γιατί ένα πρόβλημα με τσιβέρες και τη δέσμευση τόση. Να πας να το ξανοίξεις. Μην ανησυχείς, Αντώνη. Θα σου δω κι εγώ τσιβέρες που αγόρασα για τούτο να πιάσουν και τόπο. Αντώνη, μην τυχόν και πάρεις αυτές τις καταραμένες βέρες από τον άρχοντα των δακτυλιδιών. Αρχικά έχουν πάρα πολύ κακή ενέργεια. Και δεύτερον είναι κακόγουστες. Θα σας πετάξεις τα μούτρα, εμένα θα ακούσω. Αληθινά, οι βέρες του δοξαστάκι είναι κακόγουστες. Οι βέρες του δοξαστάκι είναι κακόγουστες. Οι σου φέρνε που είσαι για τη Σπιναλόγκα. Άιτε καλύτερο όλη τη Σπιναλόγκα. Σταματήστε. Είμαι κι εγώ εδώ. Σας κάλεσα εδώ για να σας μιλήσω όχι μόνο σαν εκπαιδευτικός, αλλά και σαν άνθρωπος. Γιατί όλα τα παιδιά στο σχολείο τα νοιάζομαι και τα πονάω σαν να είναι και δικά μου παιδιά. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, συμβαίνει κάτι? Όπως το πάρει κανείς. Όπως σας είπα και προηγουμένως, ενδιαφέρομαι για όλα τα παιδιά. Αλλά τώρα τελευταία παρατήρησα ότι η Έλενα και ο Βασίλης δεν είναι καλά. Τι έχουν δηλαδή? Δημιουργούν κάποιο πρόβλημα στην τάξη στο σχολείο? Όχι. Απλώς είναι λίγο μελαγχολικά. Μελαγχολικά? Εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα, εγώ θα προτιμούσα να είναι και πιο σοβαρά. Ξέρετε, πολλές φορές τα παιδιά δεν εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους. Χρειάζεται ένα έμπειρο μάτι να διακρίνει τι πραγματικά θέλουν. Εσείς τι πιστεύετε ότι συμβαίνει δηλαδή? Το διαζύγιο. Είναι μια μεταβατική περίοδος. Εκεί που συνήθισαν να συμβιώνουν και με τους δύο γονείς, ξαφνικά πρέπει να δεχθούν την απώλεια του ενός. Και αυτό είναι πολύ σκληρό για ένα παιδί. Ναι, αλλά τα βλέπω όσο πιο συχνά μπορώ. Να τα βλέπω και συχνότερα, αν χρειαστεί. Ναι, αλλά δεν συμβιώνετε μαζί τους. Αυτό είναι αλήθεια. Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνω? Να τα πάρετε μερικές μέρες στο σπίτι σας. Να νιώσουν ξανά κοντά στον πατέρα τους. Να μείνουν μαζί μου δηλαδή? Δεν ξέρω, είναι και η Κατερίνα, δεν θα το επιτρέψει αυτό. Γιατί δεν το συζητάτε μαζί της? Ξέρετε, τα αγαπάει και αυτή το ίδιο με εσάς. Και θέλει το καλό τους. Εγώ θα κάνω μια προσπάθεια, αλλά δεν νομίζω ότι έχω ελπίδες. Παλιτρός! Καλώς το λουλούδι που στολίζει το βάζο της καρδιάς μου. Καλημέρα. Τι, ένα σκέτο καλημέρα? Εγώ γίνομαι ποιητής για χάρη σου. Αν θέλεις να κάνεις κάτι για χάρη μου, καλό είναι να μην μας ξεφτιλίζεις με αυτά που γράφεις στο blog. Ναι. Με πληγώνεις τώρα. Καλύτερα τώρα παρά στα δικαστήρια. Γεια. Εσύ να στάσεις όλα να μας πας κάτι. Μην πας με άδεια στο μάχη τη δουλειά. Έλα σε παρακαλώ, βρήκε τη δύναμη. Ρε άτιμη άγγελε, θα σε σκίσω ρε, θα σε σκίσω. Και αυτή η Χριστίνα Καμίλα, φαίνεται να μην το ξεχνάει με τίποτα. Βέβαια. Άλλο πράγμα να παίρνεις πρωινό με τη γυναίκα σου, άλλο μόνος σου. Γιατί στον Πέτρο δεν παίρνατε καλό πρωινό? Αγάπη μου, το ίδιο είναι να τρώω με τις μαντραχαλάδες, το ίδιο είναι μαζί σου, Τι σκέφτεσαι να κάνεις με το κενό που έχεις τελικά σήμερα? Τίποτα. Από εδώ, από εκεί. Θα αράξω, μπορεί να πάω καμιά βόλτα. Εσύ? Εγώ, Κατερίνα. Πάω. Να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε. Χαιρετίσματα, πίστησα. Θα τις τα δώσω, θα τις τα δώσω. Πάρε κανένα τηλέφωνο. Θα σε πάρω και εσύ μάζεψε κανένα τραπέζι μας φανημίγες. Ένιωσα, θα τα κάνω λαμπίκο.
Έλα, Μελίδα. Το πεδίο είναι ελεύθερο. Μπορείς να έρθεις. Αμάν, ποιος είναι πάλι. Α, Μάρθα. Μόνος είσαι. Ναι, ναι, πέρασε. Η Χριστίνα έφυγε, πήγε στη δουλειά. Α. Τι έγινε, έγινε κάτι. Όχι, τι να γίνει. Όχι, ρε παιδί μου, επειδή ήρθε σαν τόλος ξαφνικά εδώ πέρα, χωρίς να με πάρει τηλέφωνο. Αυτό είναι, μήπως συμβαίνει κάτι. Όχι, παιδί μου, εγώ ήρθα να σου πω αυτό που θυμήθηκα, που ήθελα να σου πω χθες. Το θυμήθηκα και ήρθα να σου το πω, καταλαβες. Τώρα δεν γίνει το όρθιο, θα τη βγάλουμε. Που, α, ναι, μα, κάτσε, με συγχωρείς, ξαφνιάστηκα, κάτσε. Αν κι εγώ κατάλαβα τι ήθελες να μου πεις, αλλά έφυγες, δεν σε πρόλαβα. Κατάλαβες τι ήθελα να σου πω εγώ. Όντως κατάλαβες τώρα. Μάρθα, εγώ σε ξέρω τόσα χρόνια. Κόκκινο κρασί να πίνεις. Τι να πίνω? Κόκκινο κρασί. Είναι ένα και ένα για την περίπτωσή σου. Ποια είναι η περίπτωσή μου τώρα για να είμαστε σίγουροι τι λέμε τώρα. Ποια είναι η περίπτωσή μου? Μάρθα, το κόκκινο κρασί κάνει καλό στην καρδιά. Ναι, ευτυχή. Αλλά ξέρεις, δεν περνάνε όλα τα προβλήματα της καρδιάς με κόκκινο κρασί. Το ξέρω. Θέλει και περπάτημα. Πολύ περπάτημα. Να μην το παραμελείς αυτό, έτσι. Θα σου βάλω ένα καφεδάκι, ε. Τι θες, σου φέρω ένα πιάτο να φας. Βάλε κάτι να φάμε. Βάλε και ένα ρημαδό καφέ να πιούμε. Γιατρέ μου. Καλημέρα, Πινελόπη. Μόνη σου είσαι, Ιουλία. Είχε να κάνει μια ενημέρωση στους μαθητές. Ωραία, γιατί θέλω να σου μιλήσω. Όχι, δεν θέλω άλλες συζητήσεις. Κουράστηκα. Άλλωστε, οι πράξεις μιλάνε πιο πολύ. Μα και εγώ για πράξη σε θέλω. Όχι, τέτοιο, ξέρω, δεν ακούστηκε καλά. Όχι τέτοια πράξη. Α, δεν με θέλεις ούτε για πράξη. Όχι, τι είναι αυτά που λες. Σε παρακαλώ, άκουσε με. Κάθισα και σκέφτηκα και πήρα μια πολύ σοβαρή απόφαση που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου. Νομίζω ότι τις αποφάσεις σου είναι καλύτερα να τις λες στη μαμά σου και στους φίλους σου που καταστρώνετε μαζί σχέδια. Εμένα δεν με αφορούν πλέον. Όχι, αυτή μόνο εσένα αφορά. Και τώρα η πράξη. Πινελόπη, θες να μοιραστείς τη ζωή σου μαζί μου, χωρίς παιχνίδια και χωρίς να κρυβόμαστε. Απλά, ειλικρινά και με αγάπη. Τι σκέφτεσαι, λοιπόν? Λοιπόν, η απάντησή μου είναι ναι. Αχ, αγάπη μου, με κάνεις τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο του κόσμου. Κάτσε, δεν τελείωσα. Ναι, αρκεί να έρθεις μαζί μου στη Φιλανδία. Φεύγω σε 2 μέρες. Μερικές φορές αυτό που θες πραγματικά είναι μπροστά στα μάτια σου και εσύ δεν το βλέπεις. Σου έχει τύχει ποτέ αυτό? Ου, εγώ συνέχεια το παθαίνω με το κινητό μου. Το χάνω συνέχεια. Δεν σου συζητώ με τα κλειδιά τι γίνεται, άστα. Ναι, όχι, άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Ευτύχη, πιστεύεις στις δεύτερες ευκαιρίες? Στις δεύτερες ευκαιρίες, ξέρω τι να σου πω. Πάντως, εγώ έχω ένα γνωστό που είχε ένα γνωστό που ο γιος του έδωσε 6 φορές για να μπει στην ιατρική. Το καταλαβαίνεις? 6 χρόνια έδινε. Στο τέλος τα κατάφερε. Αλλά για να τελειώσει τώρα αυτό στη σχολή θα κεράσει. Κατάλαβες? Οπότε σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει, φτάνει. Μπράβο στο παλικάρι. Άλλο είναι το θέμα μας όμως. Ναι, ποιο είναι το θέμα μας? Δεν μου λες τόση ώρα. 3 πιάτα έχεις φάει και δεν μου έχεις πει τίποτα. Το θέμα μας είναι. Μα δεν γίνεται να μην το έχεις καταλάβει το θέμα μας, ρε Ευτύχη. Δεν μπορεί να είσαι τόσο βλάκας. Τι σου βρήκα, Παναγία μου? Κάτσε, ρε Μάρθα. Δεν μιλάς τώρα όμορφα. Ήρθες εδώ πέρα για να με προσβάλλεις. Κάθεσαι εδώ πέρα και μου λες συνέχεια για ένα θέμα. Δεν μου λες όμως τι είναι. Τι συμβαίνει? Πες μου, εδώ είμαι εγώ να βοηθήσω. Ωραία, λοιπόν. Το θέμα μας είναι ότι είμαι. Είσαι. Είμαι. Είσαι. Είμαι. Είσαι ταπί. Τώρα το κατάλαβα. Γιατί δεν μιλάς τόση ώρα? Πες μου πόσα θες να σου δώσω. Εγώ θα σου δώσω. Δεν υποφέρεσαι πια. Μην μιλήσεις. Σκάψε. Θα ήθελα έναν ντεκόρ μοναδικό. Εντυπωσιακό. Θεματικό. Θέμα θα έχει φυσικά την επέτειο γάμου. Έχω ήδη ετοιμάσει κάποιες προτάσεις. Έλα να σου δείξω. Τι επαγγελματίας. Θα πρέπει όμως να δούμε και τι χρόνο θα έχουμε στη διάθεσή μας για το στήσιμο. Φυσικά. Θα πρέπει να λείπει και η γυναίκα σου, φυσικά. Ναι, μη σε νοιάζει, θα την ξαποστείλω εγώ. Πες μου εσύ πόσο χρόνο χρειάζεσαι. Δες εδώ κάτι φωτογραφίες που έχω φέρει. Τι ωραίες που είναι αυτές. Εντυπωσιακό. Α, και αυτό. Και αυτό πολύ ωραίο. Πω. Και λάθο. Αμάν. Τι αδέξιο που είμαι. Σε λέρωσα. Εντάξει, δεν πειράζει. Μισό λεπτάκι. Κάτι. Πω. Τι έκανα. Πω. Απαράδεκτο. Έρχομαι.
Ναι. Πω, τι έκανα, τι έκανα. Είμαι απαράδεκτος. Κάτσε να σε καθαρίσω. Μα πώς έγινε. Μα το άφησα το κινητό. Χριστόφορε! Βιολέτα! Ένα βήμα και φεύγω. Αλλάζει χάρτη καρδιά. Σ' ό,τι με δένει φωτιά, σ' ό,τι με δένει φωτιά. Κάνω ένα βήμα και φεύγω. Ελευθερία μου σ' έχω και δεν σ' έχω μετά. Μα όσο φεύγω μακριά, τόσο εδώ επιστρέφω. Σ' ό,τι με δένει φωτιά, σ' ό,τι με δένει φωτιά, κάνω ένα.